Χριστούγεννα στο εξωτερικό και κατά τέτοια. Μάλλον ήταν ραντεβού στα τυφλά. Τώρα επαναλαμβάνουμε την κοντά. Εγώ θα έλεγα. Δεν μπορείτε να διαβάσετε, παίρνει καλά. Σπουδαιότερο. Τη μεγαλύτερη επισήμανση, την πιο σπουδαία επισήμανση που έπρεπε να κάνουμε είναι το εξής. Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρώπη διαφοροποιείται από τις αποφάσεις της Κομισιόν ακόμη και όταν η σύνθεση κάποιων επιτροπών είναι δεξιά. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα εν ώψη ευρωεκλογών. Είναι από τα μεγάλα διακυβεύματα, εξακολουθεί να είναι το δημοκρατικό έλλειμμα, από τα μεγάλα διακυβεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα ζήτημα. Όσον αφορά. Είναι μείζον ζήτημα. Και θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι ο κύριος Κάρας είναι ένας δεξιός πολιτικός. Και έβγαλε αυτά τα πορίσματα η Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει, αν δεν κάνω λάθος. Όντως. Προεδρεύει, ενώ ότι προεδρεύει, όχι για τα πορίσματα δεν κάνω λάθος. Λέω δεν τα ξέρω. Ναι. Τώρα, σε σχέση με την πράξη αυτή, νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση, χωρίς αμφιβολία. Δεν μου άρεσε. Δεν έπρεπε να το κάνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Επί της ουσίας δεν μπαίνω. Δεν είναι ουσιαστικό το ζήτημα. Για τον εξής λόγο. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά το ποιες είναι οι σκέψεις, οι προτάσεις, αν είναι ολοκληρωμένες, αν είναι επαρκές, του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειαζόμαστε στην Ελλάδα κανένα κύριο Κάρας να έρθει και να το κάνει με αυτόν το χοντροκομμένο. Θα συμφωνήσουμε. Τοποθέτηση πάντως. Ναι. Θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Σκουρλέτη να το κάνει με αυτόν τον χοντροκομμένο τρόπο μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό δεν μας αρέσει. Πάντως υπόθηκαν κύριε Κικίλια κάποια πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα δεν ανήκουν στο αριστερό τόξο κάποιοι από αυτούς. Ανήκουν στο Λαϊκό Κόμμα, έτσι. Δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Ότι έγιναν πολλά λάθη από την Τρόικα. Mm. Ότι η Ελλάδα πήρε αποφάσεις με το πιστόλι στον κρόταφο. Ότι θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Ότι αν δεν γίνει αναδιάρθρωση του χρέους, η Ελλάδα θα έχει λιτότητα για δεκαετίες. Mm. Ότι στην Ευρώπη υπάρχει αίσθηση ότι οι προτάσεις της Τρόικας δεν οδήγησαν πουθενά. Mm. Λέει βέβαια στο τέλος ότι η δημιουργία της Τρόικας ήταν αναγκαία για να μην καταρρεύσει η ελληνική οικονομία. Την ίδια στιγμή που όλοι λέει ότι η δημιουργία της Τρόικας ήταν για να μην καταρρεύσει η οικονομία της Ευρώπης. Ξέρετε κάτι. Μεθαύριο έχουμε ευρωεκλογές. Και ανεξάρτητα από την διάθεση για παραμονή της εξουσίας του κόμματός σας, η ανάληψη της εξουσίας από το δικό σας κύριε Τσίπρα, κύριε Σπουρλέτη, με το καλό και πρόεδρος, είναι αυτό αν θέλετε να συζητήσουμε. Yeah. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα κόμματα τα οποία μπορούν να τους δώσουν μια προοπτική μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ευρώ ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χωρίς το ευρώ. Αρκεί να πούν την αλήθεια. Και να καταθέσουν απόψεις τους. Και για να μπορώ εγώ να μην είμαι αναποφάσιστος. Εάν είμαι στο πρώτο κόμμα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν. 30%! Δεν έχω αυτό εκεί πρέπει να αποβλέπετε. Κύριε Παπαδάκη, όταν αποφασίστηκε από την Ευρώπη να συμμετάσχει ο μηχανισμός αυτός.